Επειδή έχω ενημερωθεί για το θέμα, κάποιοι, μάλλον θα έλεγα ανεύθυνα, δημοσιεύουν πράγματα. Εμείς δεν είχαμε καμιά ενημέρωση από κανέναν ότι πρόκειται να γίνει τελικός ή όχι. Πριν 2 μήνες στείλαμε τα σχετικά έγγραφα στη διοίκηση του Δήμου για να μας παραχωρηθεί η Καλαμίτσα και έχω προγραμματίσει το τελικό. Δεν είχαμε καμία ενόχληση ούτε μέχρι σήμερα και από ό,τι ξέρω τη Δευτέρα συνεδρίασε η Κασαμάθ αν θα κάνει τους τελικούς και πού θα τους κάνει. Ότι δεν είχαν αποφασίσει είναι γνωστό. Ναι, εμείς όμως δεν μπορούμε. Βγάλαμε ημερομηνίες, τυπώσαμε προγράμματα, βγήκαν σχετικά μπάνερ. Αυτά όλα δεν μπορούμε να περιμένουμε τη Δευτέρα, χωρίς να ξέρουμε βέβαια τίποτα, έτσι. Δεν μας είπε κανείς κάτι. Για να αποφασίσουμε. Αν μας συνεχούσε κάποιος, δεν νομίζω ότι θα είχε κάποια αντίδραση η δημοφέλεια να μεταθέσει την ημερομηνία ή να κάνει κάτι διαφορετικό. Και όπως βλέπετε, καταρχήν έχει γίνει ήδη πάρα πολύ προεργασία για να προπολιθούν αυτά τα εισιτήρια λαχνή. Αυτό δεν γίνεται σε μία εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι ήθελε σημαντικό χρονικό διάστημα. Όλη τη χρονιά τους αγώνες που κάνουμε, τους κάνουμε συνόηση και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ. Πάντα δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη συζητάμε με τους ανθρώπους του μπάσκετ και με τη διοίκηση βέβαια του γυμναστήριου του Δήμου, έτσι. Αλλά τι αγώνες έχουμε σε πρωτάθλημα, παιδικά, εφηβικά, κανονικά πρωταθλήματα και ανάλογα με το τι αγώνες υπάρχουν, ρυθμίζουμε τα προγράμματα δικά μας. Εντάξει, αυτό